Καλημέρα φίλοι του καναλιού. Εδώ είναι το νοσοκομείο Καβάλας και ένας γλάρος. Ένας γλάρος πάνω στα κεραμίδια. Καβάλα, απίστευτη πόλη παιδιά, απίστευτη. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην οδό Καραϊσκάκη. Ανεβαίνοντας λοιπόν την οδό Καραϊσκάκη, είδαμε και το νοσοκομείο, είδαμε και τα υπέροχα σύννεφα σήμερα στην Καβάλα. Σήμερα Τρίτη, 2 Μαΐου 2023. Λοιπόν, ανεβαίνοντας παιδιά εδώ στην οδό Καραϊσκάκη, εδώ στην Καβάλα. Κοιτάξτε και μια ελληνική σημαία εκεί πέρα, τι ωραία κυματίζει. Το κανάλι λέγεται Μάθε την πόλη σου, μάθε τον πλούτο σου. Δεν λέγεται τον πλούτο σου, κοίτα, εδώ είναι η ελληνική σημαία, εδώ στην άκρη, και εδώ στον πλούτο σου υπογραφές. Υπογραφές, παπούλια, λογοσκούφι, βασιλάκι, 115,3 εκατομμύρια. Είναι τα ελληνικά καταπιστέματα στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ο πλούτος της σημαίας αυτής. Τη σημαία αυτή, ο πλούτος είναι εδώ. Το βλέπεις, 115,3. Είναι λογαριασμοί εκτάκτων αναγκών. Παγκόσμια καταπίστευμα. Από αυτούς βρήκε ο Στουρνάρας 750 εκατομμύρια το Μάιο του 2016 και εξόφλησε μια δόση του Δουνουτού. Δεν βρίσκει χρήματα έτσι εύκολα όταν η πείνα σου είναι μεγάλη, αλλά αυτοί οι λογαριασμοί υπάρχουν από το 1944 και το 1967 μπήκαν σε μια σειρά ύψους 115,5 τρισεκατομμύρια. Σήμερα είναι πάνω από ένα τετράκες αυτό το παγκόσμιο καταπίστευμα. Λοιπόν, εδώ από την οδό παιδιά Καραϊσκάκη που ανεβαίνουμε, από αυτούς τους λογαριασμούς, παιδιά, έγινε και το σχέδιο Μάρσαλ και όλα τα έργα της Χούντας επί Παπαδόπουλου. Λοιπόν, οδός Καραϊσκάκη που συνεχίζει πέρα. Ας το δούμε λίγο, οδός Καραϊσκάκη. Και εδώ δεξιά μας είναι το Ζουμπουλάκιο Λύκειο. Ζουμπουλάκιο. Λοιπόν, ας δούμε λίγο και αυτά τα παλιά τα σπίτια. Αυτός είναι ο όρος του καναλιού. Κοιτάξτε αυτό το παλιό το σπίτι, παιδιά. Κοιτάξτε αυτά τα σκαλάκια που ανεβαίνουν σε αυτό το σπίτι εδώ που πωλείται κιόλας, λέει. Λοιπόν, παλιό σπίτι. Ποιος θέλει να χτίσει εδώ στο Ζουμπουλάκιο απέναντι? Να είναι κοντά στο σχολείο. Λοιπόν, αυτό είναι το Ζουμπουλάκιο. Εδώ. Λοιπόν, πάμε σήμερα. Σήμερα έχουμε την οδό Πυθίας, Γάτσου και Ιρούς. Λοιπόν, Ζουμπουλάκιο. Έχει και ασανσέρ το Ζουμπουλάκιο, είδατε. Και ασανσέρ, να το τέταρτο γυμνάσιο Καβάλας. Τσουπ. Πήγαν να το κάνω την οθόνη έτσι, αυτό τρουκ. Και τελικά έκανα αυτό. Λοιπόν, τέταρτο γυμνάσιο Καβάλας και αλλιώς το Ζουμπουλάκιο. Το έχτισε ο Ζουμπουλάκης πριν χρόνια, έχει 50 χρόνια. Λοιπόν, εδώ Σκαρεσκάκι που κατεβαίνει και πάμε τώρα την οδό Πυθίας από εδώ. Κοιτάξτε βράχια παιδιά, όλη η Καβάλα είναι πάνω σε βράχια χτισμένη. Εκτός την επιχωμάτιση του λιμανιού. Λοιπόν, εκεί λέει και πρώτο σύστημα προσκόπων Καβάλας. Λοιπόν, Ζουμπουλάκιο εδώ, τα παιδιά οι αυλίτες είναι εδώ πέρα και πάμε. Ωραία. Και πάμε τώρα να γυρίσουμε την οδό Πυθίας. Κοιτάξτε παιδιά, τεράστια βράχια εδώ πέρα. Τεράστια. Σήμερα 2 Μαΐου 2023. Ο Μάιος και τα λουλούδια είναι αθισμένα. Πολύ ωραία λουλούδια και οι παπαρούνες εδώ πέρα. Κοιτάξτε εκεί πέρα. Ορχιδέες, τι είναι αυτά, ορχιδέες. Αχα, να το ορχιδέες, ορχιδέες παιδιά. Ορχιδέες, πω πανέμορφες ορχιδέες. Πανέμορφες ορχιδέες. Τις παίρνω και έτσι να τη δείτε. Εδώ, με το βράχο, πολύ ωραίες ορχιδέες αυτές. Εδώ στηφίζω ο καθένας. Όχι, σκυλάκια είναι. Σκυλάκια είναι. Συγγνώμη, ορχιδέες τα πέρασα. Ακριβό λουλούδι. Λοιπόν, το Ζουμπουλάκι εδώ πάνω. Και πάμε από εδώ τώρα, οδός Πυθίας. Για αυτά εδώ τα βράχια. Δες, τι ωραία κούρμπα που κάνει αυτό αυτός ο βράχος. Κάτω από τα σκυλάκια. Σκυλάκια, σκυλάκια. Λοιπόν, πάμε εδώ στην οδό Πυθίας. Σήμερα, όπως είπαμε, Τρίτη 2 Μαΐου 2023. Παπαρούνα μόνη της. Ζουμπουλάκιον. Έχει και γυμναστήριο νομίζω, ε. Θέλεις πάντα. Α, και άλλες παπαρούνες εδώ. Για κοιτάξτε και άλλες παπαρούνες εδώ. Το τι ώρες παπαρούνες. Οι φυλακισμένες παπαρούνες. Η σημερινή εκπομπή λέγεται Φυλακισμένες Παπαρούνες. Όχι, λάθος. Το σημερινό μας βίντεο έχει τίτλο Πυθίας, Γάτσου και Ιρούς. Πυθίας και Ιρούς βασικά δεν γύρισα. Τώρα είναι η ευκαιρία να τα γυρίσουμε κι αυτά. Και κοιτάξτε, εδώ είναι 2, 3, 4, 5 όροφες, 4 όροφες πολυκατοικίες εδώ πέρα, στην οδό Πυθίας. Εδώ, 3 όροφες. Λοιπόν, εδώ παιδιά, το Google γράφει εδώ σε Λυκούργο, Λυσιμάχου νομίζω, Λυσιμάχου την έχει εδώ. Ενώ είναι η Πυθίας, η αρχή της Πυθίας είναι. Γι' αυτό. Λέει, it feels like we only go backwards, baby. 15 πρώτου 17, παλιός, ομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε την οδό Πυθίας, να το. Εδώ Πυθίας 25 λέει εκεί, άρα συνεχίζουμε την οδό Πυθίας. Κοιτάξτε τι υπέροχα λουλούδια. Κοιτάξτε και εδώ και πανέμορφα.
Πανέμορφα, λέω, τι ωραία, πω, τι ωραία ευκρίνεια που έχει η κάμερά μου, ε. Πετάξτε, κοιτάξτε και πετάξτε. Λοιπόν, ένα παλιό σπίτι εδώ στην Οδό Πυθίας. Εδώ, τσούπα, από εδώ μπαίνεις έτσι, ε. Λοιπόν, γυρίζουμε και καταγράφουμε την Οδό Πυθίας. Αυτό το παλιό σπίτι, αν γκρεμιστεί εδώ πέρα, θα το έχουμε στην ιστορία. Και αυτά τα δέντρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκεί, κοιτάξτε, πέτρινο εκεί, ξύλο και πάνω λαμαρίνα με πέτρες για να μην παίρνει ο αέρας τη λαμαρίνα. Πω, παλιό. Λοιπόν, μπαίνουμε από εδώ και ένας σκυλάκος μας περιμένει εκεί. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο και αυτό. Εδώ την Οδό Πυθίας. Κοιτάξτε τι ωραία είναι αυτά. Εδώ πέρα ένα παλιό σπίτι. Τσουκ. Γίλα ρε, γίλα. Αφού το ξέρω, άμα έρθω θα φύγεις. Άμα έρθω θα φύγεις, σε ξέρω. Έλα, να. Να, σε ξέρω ρε. Φοβάστε την κάμερα είναι ρε, κάμερα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραία λουλούδια. Στην Οδό Πυθίας. Κάπου κατεβαίνει από εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Να οι ορχιδέες που λέγαμε. Σκυλάκια είναι τελικά. Α, να το. Δες. Σκυλάκια, παιδιά. Σκυλάκια. Γαβ. Να τα σκυλάκια. Σκυλάκια με φόντο σκυλάκι. Πολύ ωραία εικόνα. Έλα, ρε. Έλα. Σας αφιερώνω όλα αυτά τα λουλούδια. Έλα. Έλα, ρε. Κάτι περιμένεις εσύ. Φαγητό περιμένεις. Ξέρω εγώ. Ξέρω. Λοιπόν, οδός Ενιώβης πάει κάτω. Πυθίας που μόλις γυρίσαμε το σκυλάκι και τα σκυλάκια εκεί. Να το σκυλάκι και τα σκυλάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, Χωρίς Κωνσταντίνος. Εγγραφή δεν είναι δωρεάν. Subscribe παιδιά. Μέσα κάνουν τέτοιο. Μέσα κάνουν αθλητισμό. Λοιπόν, η οδός Ενιώβης είναι αυτή. Ενιώβης και το παλιό το σπίτι εδώ πέρα το έχουμε. Και πάμε τώρα οδός Πυθίας. Είναι το γυμναστήριο του Τζουμπουλακίου. Οδός Νιώβης εδώ πέρα. Και πάμε να κατεβούμε όλη την οδό Πυθίας, να ανεβούμε μετά όλη τη Γάτσου και να πούμε από την οδό Σαπέων την οδό Ιρούς. Α, ναι. Κοιτάξτε παιδιά εδώ πέρα τι ωραία θέα είναι αυτή. Το κάστρο της Καβάλας με τη σημαία να κυματίζει υπέροχα. Κάτω από αυτήν τη σημαία, όπως είπαμε, είναι τα υλικά καταπιστέματα. Κοιτάξτε εδώ πέρα στην οδό Πυθίας. Ελληνός ρέλφης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, είπαμε. Εδώ, Νιώβης κατεβήκαμε και συνεχίζουμε Πυθίας που ξεκινάει από εκεί. Άρα, βουκαμβίλιες, τι είναι αυτά, βουκαμβίλιες. Βουκαμβίλιες, κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε. Πυθίας 14. Α, και προηγουμένως είχε τέτοια κάγκελα εδώ πέρα. Αυτό το σπίτι, παιδιά, είναι παλιό. 1927. Δείτε το εδώ στην οδό Πυθίας. Τα πυθίνια όργανα. Η πολιτική μας παιδιά είναι τα πυθίνια όργανα. Γι' αυτό καιρός είναι να τους αλλάξουμε τώρα στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 ψηφίζοντας Ελλήνων Συνέλευση, το πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Η νομική υπόσταση του έθνους. Λοιπόν, κοιτάξτε από εδώ πέρα τι ωραία θεά η νήσος Θάσος. Τα σπίτια. Το υψάριο. Να και το κάστρο μας από εδώ. Να και το κάστρο μας από μία άλλη γωνία οπτική. Πάμε. Κατεβαίνουμε οδός Πυθίας. Να τα σπίτια και από εκεί βγάζει. Λοιπόν. Οδός Πυθίας, κατεβήκαμε. Αυτή νομίζω είναι η Ιρούς. Ναι, η Ιρούς που μάλλον εδώ θα τερματίσουμε στην πορεία. Λοιπόν, η Ιρούς, ναι. Η Ιρούς. Λοιπόν, άρα θα πάμε όπως είπαμε κάτω, θα ανεβούμε όλη τη Γάτσου και από Ιρούς, από την οδό Σαπέων, θα έρθουμε και θα τερματίσουμε το βιντεάκι μας εδώ πέρα. Εντάξει, θα ανεβούμε λίγο πάνω να πάρουμε το κάστρο και να τελειώσουμε. Μάλλον αυτά θα κάνουμε. Λοιπόν, εγγραφείτε στο κανάλι, παιδιά, subscribe. Χωρίς Κωνσταντίνος. Δεν θέλω τίποτα, πατήστε εγγραφή το μαύρο. Εντάξει, subscribe στο κανάλι. Θέλω να φτάσω τους 1000 subscribers. 718 έχω σήμερα. Πατήστε like και subscribe. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε κάτω την οδό Πυθίας. Από εδώ πέρα, κοιτάξτε τι ωραίες αυλές έχει εδώ πέρα με λουλούδια. Εδώ είναι σαν νησί. Σαν νησί, καβάλα, παιδιά.
τέτοια ωραία παραθαλάσσια πόλη, αμφιθεατρικά χτισμένη. Εδώ πέρα με τέτοιον ήλιο, να τη βλέπει καθημερινά ο ήλιος. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Καβάλα, τι ωραίες εικόνες σας δίνω, παιδιά, από την Καβάλα, ε. Σήμερα 2 Μαΐου 2023. Πάροδος Γκάτσου είναι εδώ πέρα, Πάροδος Γκάτσου, και μόλις κατεβήκαμε την οδό Πυθίας. Ωραία, συνεχίζουμε. Κάτω θα πάρουμε όλη την οδό Πυθίας και θα πάμε έτσι, θα πάμε την οδό Ιρούς και θα τερματίσουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να κατεβούμε την οδό Πυθίας. Κοιτάξτε, σπίτι εδώ. Υπέροχο. Τρέχουν τα νερά εδώ πέρα, γιατί που πριν το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε κεραμίδα, κοιτάξτε αυλή. Εδώ σπιθία στην Καβάλα. Πω, πω, πω. Ωραία, κεραμίδια. Πού μας πάει από εδώ. Ανεβαίνει. Τι είναι εδώ πέρα, έλα, έλα. Ευκαιρία να δούμε πού μας βγάζει από εδώ. Αν έχει. Ωραία θέα την Καβάλα έχει. Για να δούμε. Πανέμορφα, πανέμορφα. Το κάστρο, το κάστρο. Μια καμινάδα και το κάστρο. Πολύ ωραία, τέλεια. Τέλεια. Εκεί κάτω είναι το Καρνάγιο, παιδιά, το Καρνάγιο. Όσο φαίνεται το Καρνάγιο. Από εδώ πέρα είναι οδός Μιαούλη. Μιαούλη, 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 Μπότσαρη. Και Μιαούλη ανεβαίνει μέχρι πάνω. Από τα σπίτια εδώ πέρα. Κοιτάξτε και αυτό. Να και το σπίτι εδώ πέρα. Να και το σπίτι αυτό το παλιό που πήραμε. Και όλα αυτά εδώ πέρα. Κοιτάξτε, παιδιά, σκεπή, δε. Στην οδό Πυθίας. Να και η σκιά μου εκεί. Πανέμορφη. Πανέμορφη είναι εδώ. Η οδός Μιαούλη. Είπαμε και το κατεβαίνει στο Καρνάγιο κάτω. Και εκεί το υπέροχο κάστρο μας. Ελάτε, επισκεφτείτε την Καβάλα. Λοιπόν, από εδώ μπήκαμε, από εδώ βγαίνουμε. Είδα και μια πολύ ωραία θέα εδώ που είδαμε την πόλη από την οδό Πυθίας. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Αυτό τώρα θέλει γκρέμισμα ή δεν θέλει. Θέλουν γκρέμισμα αυτές οι πέτρες τώρα. Εδώ, εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πόσα σπίτια τέτοια έχουν γκρεμιστεί στην Καβάλα, παιδιά. Εδώ, κοιτάξτε, λοιπόν. Αφήνουμε την οδό Πυθίας που άρχισε από το Ζουμπουλάκιο, που αρχίσαμε από εκεί. Ωραία, και κατεβαίνουμε τώρα. Αυτό εδώ το παλιό το σπίτι, ας το πάρουμε. Και πάμε τώρα να κατεβούμε την οδό Πυθίας, να βγούμε στην οδό Μιαούλη. Ωραία, άσπρο φόντο. Λοιπόν, εδώ είναι η Μάρκου Μπότσαρη και Μιαούλη. Είμαστε στη συμβολή δηλαδή των οδών Μιαούλη και Μπότσαρη. Να το. Μιαούλη και Μπότσαρη. Μιαούλη κάτω. Πυθίας που μόλις κατεβήκαμε από εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε, ας την πάρουμε λίγο και την Πυθίας από εδώ. Νάτι, νάτι. Ωραία, οδός Πυθίας. Ωραία. Και το παλιό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην οδό Γκάτσου και Ιρούς. Μπότσαρη, πάμε, Μπότσαρη, Μπότσαρη. Οι κάτοικοι της οδού Μπότσαρη θα κάνουν εγγραφή στο κανάλι μου, παρακαλώ. Και οι κάτοικοι της οδού Μιαούλη. Ωραίο σπίτι, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πω, πω, πω. Παλαιότητα, παλαιότητα. Μετά από χρόνια. Εδώ είναι η οδός Ανδρούτσου. Οδός Ανδρούτσου. Οι κάτοικοι της οδού Ανδρούτσου, παρακαλώ, να κάνουν εγγραφή στο κανάλι. Εγγραφείτε στο κανάλι, παιδιά, είναι δωρεάν. Και δείτε την πόλη σας Street View. Η οδός Μιαούλη βγάζει Αθανασίου Διάκου και στο Ζαχαροπλαστείο Ελβετία. Αλλά εμείς θα πάμε από την οδό Γάτου. Συγγνώμη, Γάτσου. Εδώ, αν βγάλεις το σίγμα, είναι Γάτου. Όπως αυτή εδώ πέρα, κυρία. Άρα τα πετσαρίζει Γιώργος. Λοιπόν, πάμε, κοίτα. Κοίτα, Μιαούλη και Γάτσου. Αν βγάλεις το σίγμα, γίνεται Γάτου. Άρα οδός Γάτου που κάνει Μιάου στην οδό Μιαούλη. Τέλειο. Ωραία λογοπαίγνια, παιδιά. Αυτή είναι η πάροδος. Η πάροδος Γάτσου. Και αυτή είναι η πάροδος. Νομίζω έχω ένα βιντεάκι την πάροδος Γάτσου και Γάτσου και Μιαούλη. Τις έχω, τις έχω.
Γύρω στο 100 είναι. Έγινε το βιντεάκι με 100 τόσο. Και εδώ είναι η οδός Ιρούς, την οποία θα την πάμε σε λίγο, την οδό Ιρούς. Ανεβήκαμε τη Γάτσου και πάμε τώρα να πάμε όλη τη Γάτσου και μετά η οδός Ιρούς. Ανεβαίνουμε. Κοιτάξτε αυτό το δέντρο εδώ. Όπο, παλαιότητα. Όλος τους Ελληνόψυχους λέει. Να και το δημοτικό σχολείο εδώ. Στην οδό Γάτσου. Είδατε το δημοτικό σχολείο αυτό είναι δίπλα στο Ζουμπουλάκιο. Τα παιδιά δηλαδή από εδώ θα μεγαλώνουν και πάνε στο γυμνάσιο και λύκειο. Πήγε από κάτω. Να και μια άλλη. Κοιτάξτε μια ωραία φόπο. Τι ωραία εικόνα. Μια γάτα με την καπνοδόχο. Τέλεια εικόνα. Ωραία. Για. Είναι εδώ Γάτσου. Θα είμαι πάντα δίπλα. Οδός Νιώβης. Από εκεί ξεκινήσαμε. Όχι, εκεί η Πυθίας βγαίνει. Λοιπόν, οδός Γάτσου τελειώνει εδώ. Πάμε τώρα από εδώ έξω να μπούμε όλη την οδό Νιώβης. Γεια σας. Ωραία. Εδώ. Για να συνεχίσει, εδώ είναι η Νιώβης, παιδιά. Κάνανε με οροφή το σχολείο πάνω για να συνεχίσει η οδός Νιώβης. Λοιπόν, εδώ είναι. Γεια, γεια. Δύναμη, όλα καλά. Λοιπόν, εδώ Σκαλεσκάκι, εδώ Νιώβης. Εγγραφή στο κανάλι, κάνει. Εγγραφή στο κανάλι. Έκανες. Γεια, γεια. Τα λέμε, δες τον εαυτό σου. Λάκια, γεια σου, Ηλία. Δύναμη, φως. Λοιπόν, για να συνεχίσω εδώ Νιώβης, κάνανε στο Α εδώ πέρα το σχολείο. Για να συνεχίσει η οδός Νιώβης. Λοιπόν, πάμε τώρα την οδό Ιρούς για να τερματίσουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Αυτή είναι οδός Καραϊσκάκη και πάμε τώρα αριστερά Νιώβης για να βγούμε από εκεί Ιρούς. Λοιπόν, πάμε όλη την Νιώβης, όλη την υπόλοιπη Ιώβης για να τη δούμε, παιδιά. Εδώ μετά από χρόνια αυτά τα βίντεο θα έχουν μεγάλη αξία. Να τα δείτε, να δείτε πώς είναι εκείνο το παλιό το σπίτι, αν υπάρχει ακόμα. Να δείτε αυτό εδώ πέρα το παλιό το σπίτι, αν υπάρχει ακόμα. Έτσι, να τα δείτε. Και αυτά εδώ πέρα διορθώθηκαν, έγιναν ανακαίνιση. Επιδιορθώθηκαν ή είναι ακόμα έτσι. Τώρα σήμερα έχουμε 2 Μαΐου 2023. Και κοιτάξτε τα παλιά τα σπίτια εκεί πέρα. Παλιά τα σπίτια και ένα τριαντάφυλλο εκεί πέρα. Ας πάρουμε και το τριαντάφυλλο αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Ένα ωραίο τριαντάφυλλο εδώ στην οδό Νιώβης και κοιτάξτε τα παλιά τα σπίτια εδώ πέρα. Στην οδό Νιώβης που την τερματίζουμε. Μεγάλη πολυκατοικία. Και εδώ είναι η πάροδο Νιώβης. Τι έχει, πάροδος. Κοιτάξτε εδώ. Τέτοιες πέτρες, παιδιά, ήταν το λιμάνι παλιά. Με πέτρες. Στοπ για τα αυτοκίνητα, ε. Λοιπόν, οδός Σαπέων που αρχίζει από εκεί πέρα, οδός Νιώβης κατεβαίνει και οδός Σαπέων πηγαίνει έτσι και συνεχίζει μέχρι κάτω το βενζινάδικο του Μπέλου. Ωραία, πάμε τώρα την οδό Ιρούς, να την τελειώσουμε κι αυτήν, γιατί την είχα βάσανο την οδό Ιρούς. Εδώ είναι το παρκάκι, παιδιά. Λοιπόν, την οδό Ιρούς την είχα βάσανο. Ήταν η μοναδική που δεν γύρισα και την συνδύασα με Γάτσου και Πυθίας. Ωραία, οδός Ιρούς και να την τελειώσουμε όλοι. Εδώ το ζαχαροπλαστείο Ελβετία, εδώ στο Σίγμα, γνωρίζετε όλοι. Εδώ είναι το ξυλουργείο του μπαμπά του Κουρκούλη. Εδώ και οδός Σαπέων. Λοιπόν, πάμε τώρα την οδό Ιρούς. Οδό Ιρούς. Πάμε. Εγγραφείτε στο κανάλι, παιδιά, μέσα. Φίλιππος, κουρίων Φίλιππος. Εγγραφείτε στο κανάλι, subscribe. Δεν είναι τίποτα, είναι δωρεάν. Πατήστε εγγραφή. Εγγραφή πατήστε, παιδιά, εδώ από την οδό Σαπέων. Ωραία. Φύγαμε από την οδό Σαπέων και πάμε την οδό Ιρούς. Αδειό σπίτι. Ωραία, αυτή είναι οδός Ιρούς, παιδιά.
Παιδιά, κοιτάξτε, κίτρινη πολυκατοικία, κίτρινη και κίτρινα απίστευτα λουλούδια. Κοιτάξτε, κίτρινα απίστευτα λουλούδια από μια πολυκατοικία που είναι κίτρινη. Πολύ ωραία. Κίτρινα λουλούδια στην κίτρινη πολυκατοικία. Μπράβο του. Αυτός που το σκέφτηκε και έβαψε την πολυκατοικία κίτρινη. Γιατί πρώτα ήταν κίτρινα τα λουλούδια, μετά βάφτηκε η πολυκατοικία. Ή μήπως το αντίθετο. Γράψτε το κάτω στα σχόλια, παιδιά. Ποιο έγινε πρώτα, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Πρώτα βάφτηκε η κίτρινη πολυκατοικία και μετά όλος επέλεξε κίτρινα λουλούδια, ή ήταν κίτρινα λουλούδια και επέλεξε να πάει ασορτή την πολυκατοικία και να τη βάψει κίτρινη? Αυτό θα το ξέρει μόνο ο ιδιοκτήτης, αυτός που αποφάσισε. Αυτοί που αποφάσισαν, βασικά. Ωραία βρύση εδώ πέρα. Στην οδό Ιρούς. Σκαλάκια. Σκαλάκια, να, εδώ Ιρούς, αν δεν το πιστεύετε. Εδώ είμαστε στη συμβολή. Και εδώ Ιρούς και Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη που είναι όλοι αυτοί. Καραϊσκάκη μέχρι πάνω. Λοιπόν, πάμε. Και συνεχίζουμε τώρα την οδό Ιρούς που είναι από εδώ. Ωραία. Κατεβαίνει ο κόσμος. Εδώ, όπως είπαμε, το Ζουμπουλάκιο, το δημοτικό σχολείο. Μια γάτα εκεί, τιμωρία τη βάλανε στη γωνία, παιδιά. Τιμωρία αυτή η γάτα. Τιμωρία. Έσουν εκεί πέρα τιμωρία. Γιατί, τι έκανε, τι άταξια έκανε. Να και μια άλλη. Έλα. Συνήθως έρχονται αυτές οι αγαπησίες, έρχονται. Αυτή δεν θέλει. Τώρα μέχρι εκεί, ε. Είναι μερικές γάτες που σου αφήνουν κενό μέχρι εκεί. Ωραία. Οδός Ιρούς. Καραϊσκάκη. Και πάμε τώρα να τερματίσουμε την οδό Ιρούς. Μια γάτα μας κοιτάει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε γάτες μέχρι στιγμής. Ωραία. Λοιπόν, η οδός Ιρούς. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είναι η οδός Γάτσου που περάσαμε προηγουμένως από κάτω προς τα πάνω. Θυμάστε που περάσαμε? Και εδώ είναι τα δέντρα, ωραία. Από εδώ μας βγάζει το Ζουμπουλάκιο, όπως σας δείξαμε, και κατεβήκαμε όλη την Ιώβης και γυρίσαμε την οδό Ιρούς, την οποία προχωράμε να την τερματίσουμε, παιδιά. Ωραία. Εδώ είναι το μέρος που τελειώνει η οδός Ιρούς, που συναντιέται με την οδό Επιθείας. Και θα σας δείξουμε το κάστρο από εδώ πέρα, τι ωραία που φαίνεται. Αυτά τα παλιά σπίτια μετά από χρόνια θα έχουν μεγάλη αξία, αν υπάρχουν ακόμα και δεν χτίστηκαν πολυκατοικίες. Λοιπόν, οδός Πυθίας, όπως την κατεβήκαμε προηγουμένως και σας δείξαμε από εδώ αρχίσαμε, ωραία, Ιρούς και Πυθίας είναι αυτή. Πυθίας αυτή και Ιρούς είναι όλοι αυτοί. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα να ανεβούμε και την οδό Πυθίας λίγο για να τα τερματίσουμε εκεί πέρα. Να τερματίσουμε την Καβάλα, το κάστρο της Καβάλας. Τι ωραία που φαίνεται από εδώ πέρα η Καβάλα, παιδιά, ε. Ωραία, ναι, ας το τερματίσουμε εδώ πέρα το βιντεάκι, με το κάστρο να φαίνεται πολύ όμορφα. Και πάμε λίγο να δούμε από εκεί πέρα αν φαίνεται καλύτερα. Κοιτάξτε, παιδιά, αυτά τώρα τι είναι, ανάγλυφα, ε. Πώς τα χτίζαν παλιά. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Το παλιό το σπίτι 1927. Και να δούμε λίγο από εδώ το κάστρο και να τελειώσουμε το σημερινό μας βιντεάκι, παιδιά. Αυτή την καμινάδα και το κάστρο να στέκεται εκεί αγέροχο με την ελληνική σημαία να κυματίζει, που κάτω της είναι τα ελληνικά καταπιστέματα. Ωραία. Από την ελληνική σημαία με τα καταπιστέματα που είναι από κάτω της, δείτε και την άλλη ελληνική σημαία, τα 115 τρισεκατομμύρια που αποκάλυψε ο Έλληνας Άρτεμις Όρας. Αυτά που σας δείξαμε στην αρχή του βίντεο, δείτε τα και τώρα. Κάτω από αυτή την ελληνική σημαία, 115,3 εκατομμύρια το 1967, με υπογραφές, κοιτάξτε, Παπούλιας, Αλογοσκούφης, Βασιλάκης. 115,3 εκατομμύρια, δείτε τα. Και μην ξεχάσετε να δείτε, όσο η κάμερα ανεβαίνει στον ουρανό, δείτε τα, δείτε και τα 600 δις που είναι στην υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας και τα 115,3 εκατομμύρια, τα δύο βιντάκια υπέρ όλων των δήμων, 2,33 για τους δήμους όλης της χώρας. 12 δις για το Δήμο Καβάλας και όσα χρήματα χρειάζονται για το Δήμο Καβάλας για εξάλληψη της ενεργείας, κόκκινα δάνεια, δωρεάν ρεύμα νερό. Ελλήνων συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δείτε τα δύο βιντάκια. Πρώτα για τα 600 δις και μετά για τα καταπιστέματα. Δείτε. 4 περιουσίες του έθνους, 2 βιντάκια, δείτε στο τέλος.
Δείτε στα βιντεάκια τώρα. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Ώρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Ώρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Ώρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Ώρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Ώρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μια φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Ώρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Ώρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Ώρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Ώρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμι Σόρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμις Σόρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμις Σόρας, δυνάμει αμετακλή του πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμις Σόρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμις Σόρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των δύο όρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμι Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί και θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόφαση γίνεται αφόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόφαση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Γιατί δεν τα πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Έτσι. Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, επίσης, αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα βάνη. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ.
Συνένωση Ελλήνων Απανταχού της Γαίας. Η μόνη λύση. τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμις Ώρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. Μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμις Ώρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμις Ώρα, μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Ώρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρο της Αμερικής, στον αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα με ποσό που ανέρχεται στα 2.300.000.000 ευρώ. Ο Αρτέμις Ώρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης.